Κύριε Παραδείσου Θυρών Ανοιχτήριων, είπαμε αγαπητοί αδελφοί προηγουμένως εις την υπεραγία Θεοτόκο. Την χαιρετίζουμε δηλαδή, εκτός των άλλων, γιατί αυτή μας ανοίγει τις πόρτες του Παραδείσου. Άραγε όμως, πόσο σκεφτόμαστε αυτό το Παράδεισο, πόσο γνωρίζουμε τι είναι αυτός ο Παράδεισος και ποια είναι τα αγαθά που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει μία ολόκληρη μελέτη επάνω σε αυτό το θέμα περί του Παραδείσου και για τα αγαθά που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός και λέγει ότι όσοι θα αξιωθούν να βρεθούν εκεί, οι μακάριοι όπως λέγονται, αυτοί θα απολαύσουν όλα τα αγαθά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο ανώτερο από αυτά τα αγαθά του Παραδείσου. Και ακόμα λέγει ότι αυτά τα αγαθά θα τα απολαύσουν με τον τελειότερο δυνατό τρόπο. Δεν θα υπάρξει δηλαδή άλλη περίπτωση, άλλος τρόπος που να μπορέσουν οι άνθρωποι να απολαύσουν κάτι άλλο ανώτερο. Δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο και τίποτε τελειότερο και κανένας άλλος τρόπος τελειότερος παρά από το να βρεθεί κανείς εκεί εις την μακαρία Βασιλεία του Θεού, εις τον Παράδεισο. Εάν λέει ο νους του ανθρώπου, λέγει στο δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης ο Άγιος Νικόδημος, μπορέσει να καταλάβει κάτι ελάχιστο από το Θεό, ο νους μας, αυτό και μόνο το να καταλάβουμε κάτι λίγο από τον Θεό, να γνωρίσουμε δηλαδή λίγο τον Θεό, το τι είναι ο Θεός και ποιες είναι οι ενέργειες του Θεού, αυτό λέγει είναι μεγάλη μακαριότητα, μεγάλη ευτυχία, έστω και λίγο, όπως λέει ο ιερός Αυγουστίνος. Και λίγο λέγει να αντιληφθεί κανείς τον Θεό, αυτό είναι μεγίστη μακαριότης. Και λίγο να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Θεού δε επί ποσόν εφάψαστε, μεγίστη μακαριότης εστί. Τώρα, πόσο ασύγκριτα μεγαλύτερη μακαριότητα είναι όταν ο νους μας δεν θα καταλάβει μόνο κάτι λίγο, δεν θα γνωρίσει μόνο κάτι λίγο από τον Θεό στη Βασιλεία Του, αλλά θα γνωρίσει, λέει, καθαρότατα και τελειότατα τον Θεό, χωρίς έσωπτρο και προκάλημα. Όχι όπως βλέπουμε σε έναν καθρέφτη, ή έχοντας κάποιο κάλυμα, αλλά καθαρά θα γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τι το ελπιζόμενον, τι είναι αυτό που ελπίζουμε να απολαύσουμε. Βασιλείαν ουρανών πάντως ερείς. Περιμένουμε να απολαύσουμε τη Βασιλεία των ουρανών. Ηγούμε δε, μη άλλο τούτο είναι, ή το τυχήν του καθαρωτάτου και τελεωτάτου. Και τι είναι αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία των Ουρανών, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το να επιτύχουμε, λέγει, το πιο καθαρό, το καθαρότατο και το τελεότατο και το πιο τέλειο. Δεν υπάρχει τίποτε πιο καθαρό και πιο τέλειο από αυτό που θα γνωρίσουμε στον Παράδεισο. Και ποιο είναι αυτό, τελεότατον δε των όντων, γνώσης Θεού. Το πιο τέλειο που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος είναι τον Θεό. Η γνώση του Θεού είναι ό,τι πιο τέλειο, ό,τι πιο καθαρό, ό,τι πιο καλό ποθεί ο άνθρωπος. Και ο πρώτος των θεολόγων, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, λέγει, εάν φανερωθεί, εννοεί ο Θεός, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Όταν θα αξιωθούμε να δούμε τον Θεό, όταν θα μας φανερωθεί ο Θεός, τότε θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι η γνώση του Θεού, δεν είναι μια εγκεφαλική γνώση όπως διαβάζουμε ένα βιβλίο και μαθαίνουμε κάποια πράγματα, αλλά είναι το να ομοιωθούμε με τον Θεό, να γίνουμε ό,τι και ο Θεός. Όχι βέβαια κατά φύση, αλλά κατά χάρη.
Αυτό είναι το ύψιστο αγαθό που θα βιώσει ο άνθρωπος ως εσωσμένος. Η γνώση του Θεού, δηλαδή η ομοίωση με τον Θεό, αυτό που λέμε το καθομοίωση. Αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό και η υπέρτατη μακαριώτηση. Αυτό λέγει λοιπόν και ο Άγιος Δηγόρος ο Θεολόγος. Τι το ελπιζόμενο, τι ελπίζουμε να απολαύσουμε, τη βασιλεία του ουρανού, το καθαρότατο και τελειότατο, τη γνώση του Θεού. Δηλαδή, να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Γιατί θα τον δούμε τότε όπως είναι. Τι θα δούμε βέβαια, όχι την ουσία, την φύση του Θεού, αλλά την ενέργεια του Θεού. Την Θεία Χάρη, το φως του απρόσιτον. Θα αξιωθούμε να έχουμε μέθεξη της ζωής του Θεού, των ενεργειών του Θεού. Και να γίνουμε ό,τι είναι ο Θεός, κατά φύση, να γίνουμε εμείς κατά χάρη. Αυτά τα υπέρτατα αγαθά καλούμαστε να αποθήσουμε, να επιθυμήσουμε, να σκεφτόμαστε. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Και αυτό το ρητό του Αγίου Άντου Θεολόγου, «Οψώμεθα αυτόν καθώς εστί», το ερμηνεύει ο Άγιος Θεολόγος Γρηγόριος, ο δεύτερος θεολόγος, μετά τον Άγιον του Θεολόγο, ο δεύτερος των τριών ιεραρχών, και λέγει, «Το δε εκείθεν τα μη ευσώμεθα, ή να ταύτην σχόμεν της φιλοπονίας την επικαρπία, όλην της Αγίας Τριάδος την έλαμψη». Αυτό λέει, θα εκταμιεύσουμε. Για να πάρουμε όλο τον καρπό της φιλοπονίας. Τι, την έλαμψη όλης της Αγίας Τριάδος. Την Θεία Ενέργεια, το Θείο Φως. Ή της εστί και ία και όση η θέμης τούτο υπήν. Έχουμε να εκταμιεύσουμε, να ζήσουμε, να γνωρίσουμε όλη την έλαμψη όλης της Αγίας Τριάδος. Ποια είναι και πώς και πόσοι. Η θέμης τούτο υπήν, αν μπορούμε έτσι να τα πούμε τα πράγματα, γιατί μιλάμε για ουράνια, για άκτιστα, και δεν έχουμε λόγια για να εκφράσουμε τα άκτιστα. Πάλι, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης, αυτή τη μελέτη του, τη 18η, στα πνευματικά γυμνάσματα, το πολύ ωραίο αυτό βιβλίο. Να σκέφτεσαι και να γνωρίζεις, λέγει, ότι τα ουράνια αγαθά που πρόκειται να απολαμβάνεις, αν βεβαίως εργαστείς όπως πρέπει, τηρήσεις τις δύο εντολές όλες και ευαρεστήσεις το Θεό, αυτά τα αγαθά που πρόκειται να απολαμβάνεις στη Βασιλεία του Θεού δεν θα εμποδίζουν το ένα το άλλο στην απόλαυσή τους, όπως εμποδίζουν τα αγαθά του κόσμου, το ένα το άλλο. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ταυτόχρονα όλα τα καλά, έτσι το ένα εμποδίσει την απόλαυση του άλλου. Αλλά με το να είσαι φύσεως πνευματικής και αείλου, θα απολαμβάνονται από σένα όλα μαζί, χωρίς να εμποδίζει το ένα το άλλο. Και πάλι όλα θα δίνουν τόπο το ένα στο άλλο, για να κάνουν εμάς που τα απολαμβάνουμε μακάριους και ευδαίμονες. Και στη συνέχεια θα μας πλουτίσουν κάθε στιγμή με μία αιωνιότητα τρυφών, απολαύσεων, ανεκλαλήτων και αθανάτων. Γι' αυτό μας λέγει το Πνεύμα το Άγιο, ότι εις των ουρανών, εμπρός στο θρόνο του Θεού, υπάρχει μια θάλασσα γυαλίνη, γυάλινη, ομοία κρυστάλλο, ομοία με ένα κρύσταλλο. Λέγει στην Αποκάλυψη στο 4ο κεφάλαιο. Για να μάθουμε τι, ότι καθώς ο καθαρός και διαφανής κρύσταλλος δεν εμποδίζει τα μάτια από το να βλέπουν, μπορείς να βλέπεις μέσα από το καθαρό κρύσταλλο, αλλά αντίθετα ο κρύσταλλος τα δυναμώνει τα μάτια και δεν σκεπάζει τα σώματα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν,
αλλά τα κάνει να φαίνονται ωραιότερα. Έτσι και κάθε καλό στον Παράδεισο δεν θα εμποδίσει τους μακάριους από την απόλαυση του άλλου αγαθού, του όποιου άλλου αγαθού, αλλά θα δώσει σε αυτούς τόπο και ελευθερία και να απολαμβάνουν σε κάθε στιγμή κάθε λογής τρυφή και ευφροσύνη. Πως έχει ο κρύσταλλος πολλές έδρες και κάνει ωραιότατες αντανακλάσεις και μπορείς να βλέπεις μέσα από διαμέσου του κρυστάλλου και να έχεις μια υπέροχη όραση. Έτσι και μέσα από αυτή την ιάλινη θάλασσα, τον κρύσταλλο αυτό που υπάρχει μπροστά στον Θεό, και είναι βέβαια αυτό σχήμα που μας δίνει η Αποκάλυψη, μπορείς να απολαμβάνεις όλα τα αγαθά χωρίς το ένα να εμποδίζει την απόλαυση του άλλου. Σε κάθε στιγμή θα απολαμβάνεις κάθε λογής τρυφή και ευφροσύνη. Τι λέω, οι μακάριοι δεν πρόκειται να απολαμβάνουν με τελειότητα μόνο τα δικά τους αγαθά, ο καθένας τα δικά του, αλλά και τα αγαθά των άλλων μακαρίων, ο ένας δηλαδή τα αγαθά του άλλου, οι οποίοι κοινωνούν την αυτή δόξα, την ίδια δόξα, τη δόξα του Θεού, διαμέσου της αγάπης. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού θα είμαστε όλοι κοινωνοί, όλοι ένα. Κοινωνοί με το Θεό, ένα με το Θεό, αλλά κοινωνοί και μεταξύ μας, ένα και μεταξύ μας. Και τα αγαθά των άλλων θα είναι και δικά μας. Και έτσι δεν θα απολαμβάνουμε μόνο τα δικά μας, αλλά και τα των άλλων, διαμέσου της αγάπης. Διότι εκεί η αγάπη θα είναι διουτοτρόπος τελεία, όπου αν ίσως και είτο δυνατόν αναμεταξύ στους μακαρίους να βρεθεί κανένα ελάττωμα, αυτή παρευθείς ήθελε το σκεπάσει. Λέει καθυπόθεση. Υποθέτει τώρα ο Άγιος Νικόδημος και λέει, αν υποθέσουμε, που είναι αδύνατο βέβαια, να βρεθεί κάποιο ελάττωμα στους μακαρίους, σε αυτούς που θα είναι στη Βασιλεία του Θεού, αυτοί θα έχουν τόσο τέλεια αγάπη μεταξύ τους, που θα σκέπαζε αυτό το ελάττωμα ο ένας του άλλου. Γι' αυτό είπε ο Παύλος ότι η αγάπη είναι μεγαλύτερα της πίστεως και της ελπίδος. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Γιατί η πίστη και η ελπίδα στον μέλλοντα αιώνα δεν είναι. Δεν θα υπάρχουν η πίστη και η ελπίδα. Γιατί δεν χρειάζεται η πίστη όταν βλέπεις αυτό που πιστεύεις. Ούτε και η ελπίδα όταν πλέον απολαμβάνεις αυτό που ήλπισες να απολαύσεις. Αυτά θα καταργηθούν στον μέλλοντα αιώνα. Και τι θα παραμείνει, μόνη η αγάπη. Τώρα, εκεί όπου είναι όλοι οι Άγιοι, όλοι οι Βασιλείς, όλοι γεμάτοι από καλοσύνη, από σοφία, από φιλία ανίκαστον, δηλαδή από μια φιλία, μια αγάπη, η οποία δεν έχει ομοιότης. Και αγαπούν ο ένας τον άλλον σαν τον εαυτό τους. Είναι φανερό ότι όσοι είναι οι κοινωνοί που μετέχουν σε αυτά, τόση θα είναι και η Παράδεισο. Γιατί θα ζει ο ένας τον Παράδεισο του άλλου. Και το δικό του και τον άλλον. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόση θα είναι η μακαριότητα αυτών που θα αξιωθούν του Παραδείσου. Θα ζουν όλοι, όχι μόνο τη δική τους χαρά, αλλά και τη χαρά των άλλων. Λοιπόν, στο χάσου αδελφέ, τι λογής ευδαιμονία πρόκειται να απολαύσει τότε η καρδιά σου για την ολίγη δούλευση, όπως το λέει ο Άγιος, για τον ολίγο κόπο της υπακοής που έκανες στο Δεσπότη Χριστό τις λίγες αυτές μέρες που πέρασες σε αυτήν εδώ τη μάρτυρη ζωή. Τι λογής λαμπρότητα θα έχει ο νου σου και όλες οι δυνάμεις της ψυχής σου γιατί τήρησες τις εντολές του Θεού. Επειδή πρόκειται να βρεθείς βυθισμένος σε έναν ωκεανό από ανεκδίγητες τρυφές, από απολαύσεις που δεν μπορεί κανείς να τις παρουσιάσει με λόγια. Σε έναν ωκεανό τιού των απολαύσεων, τον οποίον τη γλυκύτητα δεν θα γεύεσαι ο λίγον κατ' ο λίγον, αλλά όλοι μαζί, ολόκληροι,
θα την απολαμβάνεις. Επειδή θα είσαι όλος γεμάτος και υπεργεμάτος από εκείνο το πλήρωμα της μακαριότητος. Δεν θα χωράς παραπάνω μακαριότητα. Θα είσαι υπερπλήρης. Και επειδή θα είσαι σχεδόν, λέει, ως σαν χαημένος, αποσβολωμένος θα λέγαμε, εις τον εαυτό σου. Αλλά ευτυχώς θα είσαι ευρυμένος, όχι χαμένος, αλλά θα σε έχει βρει ο Θεός. Θα είσαι όλος μέσα στον Θεό και εξαιστικός όλος σε αυτού. Και θα είσαι σαν εκτός εαυτού, σαν σε έκσταση και αρπαγμένος όλος εις τον Θεό. Γι' αυτό και είπε ο Ιερός Αυγουστίνος ότι η ουράνια μακαριότητα είναι το τέλειο αγαθό, το οποίο αναπαύει πληρέστατα την επιθυμία του ανθρώπου. Έχουμε επιθυμίες. Θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο. Κάποτε τα επιτυχάνουμε αυτά που θέλουμε και λέμε με απογοήτευση, αυτό ήτανε, τίποτα δεν ήτανε. Και εγώ νόμιζα ότι αυτό θα με κάνει ευτυχισμένο. Η μόνη αληθινή ευτυχία που θα σε κάνει υπερπλήρη μακαριότητος είναι η ευτυχία της Βασιλείας των Ουρανών. Η ουράνια μακαριότητα. Αυτό θα αναπαύσει πλήρως το επιθυμητικό σου. Κατά άλλον τρόπο, δεν θα μπορεί να επιτευχθεί αυτή η των εφετών ακρότης. Δηλαδή, η ακρότητα αυτών που επιθυμούμε. Θέλουμε να πετύχουμε το μέγιστο, τη μέγιστη χαρά και απόλαυση. Των εφετών την ακρότητα. Αυτή είναι των εφετών η ακρότης. Η ακροτάτη επιθυμία. Η Βασιλεία του Θεού. Και δεν μπορεί να επιτευχθεί αλλιώς παρά δια της υπακοής στις Θείες Εντολές εδώ στη γη, με τη χάρη του Θεού και με το προσωπικό πνευματικό αγώνα, ενισχύοντας τον εαυτό σου με τα Άγια Μυστήρια. Η ουράνια μακαριότης είναι το τέλειο αγαθό που αναπαύει πληρέστατα την επιθυμία του ανθρώπου. Αν υπήρχε κάτι άλλο περισσότερο να επιθυμήσει η καρδιά του ανθρώπου, αυτό θα μας το έδινε ο Θεός. Αλλά δεν υπάρχει. Αυτό είναι το ακρότατο που θα μας γεμίσει, θα μας πληρώσει με μακαριότητα. Ουδέν γαρέξωθεν έστε τότε, ου αν η επιθυμία, όπου σύ Κύριε το άκρον αγαθόν, άθλον έσυ των μακαρίων και διάδειμα δόξης αυτών, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο, καμιά άλλη επιθυμία από έξω που θα μπορούσε να είναι ανώτερη από αυτό που θα ζούμε και ήθελε όλοι να αξιωθούμε να ζούμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το διάδειγμα της δόξης, αυτό το στεφάνι της άκτης της Θείας Χάρης, αυτό που θα μας δοθεί, αυτό που δίδεται σε όλους τους εσωσμένους, τους Αγίους. Και πάλι λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, «Επίγαρ άκρον αγαθών ή, επειδή εσύ είσαι το άκρον αγαθών, ο Θεός είναι, η κορυφή όλων των αγαθών, δεν υπάρχει ανώτερο αγαθό από τον Θεό, και παν αγαθών, και εσύ είσαι το παν, δεν υπάρχει άλλο αγαθό, το παν και το ακρότατο». Η ψυχή λοιπόν δεν μπορεί να επιθυμήσει κάτι άλλο ανώτερο όταν έχει αυτό. Αν έχεις τον Θεό, έχεις το παν, έχεις το κάθε καλό και το ακρότατο καλό, το κορυφαίο καλό. Γι' αυτό είπε και ο Δαβίδ, «Χορταστήσω με, πότε εν το οφθήναμι τη δόξα σου». Με το που θα δω τη δόξα σου, τότε θα χορτάσω. Τότε κι εμείς θα αξιωθούμε να χορτάσουμε την επιθυμία μας, να ικανοποιήσουμε το επιθυμητικό μας, όταν θα βρεθούμε εκεί και θα θεωρήσουμε τον Θεό
την άκτιστη Θεία Δόξα, το απρόσιτο το άκτιστο φως. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει, «Ο περαιστή της αισθητής ο ήλιος, τούτο ο Θεός της νοούσε». Αυτό που είναι για τα αισθητά, ο ήλιος που ζωγονεί τα πάντα, που χαροποιεί τα πάντα, όλη την κτήση, όλη τη γη, τα ζώα, τα φυτά, όλη τη δημιουργία. Ό,τι είναι λοιπόν ο ήλιος για τα αισθητά, αυτό είναι ο Θεός της νοούσε, για αυτούς που νοούν και τις νοουμένες και για αυτά που νοούνται. Ως τις μεν το νοήν, τις δε το νοήστε δημιουργών, αυτός των νοουμένων εστί το ακρότατο. Αυτός είναι που δημιουργεί αυτούς που νοούν και αυτά που νοούνται. Και αυτός είναι το ακρότατο των νοουμένων. Ό,τι υψηλότατο μπορεί να νοήσει ο άνθρωπος, είναι ο Θεός. «Ισόν πάσα έφεσης ίσταται και υπερών ουδά μου φέρεται». Και όταν κανείς στάσει σε αυτό, σταματά μετά κάθε έφεσης, κάθε επιθυμία. Και πάνω από αυτό δεν υπάρχει και δεν φέρεται τίποτε. «Ουδέγαρ έχει τι υψηλότερον ή όλος έξι, ουδέω φιλοσοφότατος νους και διαβατικότατος ή πολυπραγμονέστατος». Τίποτα άλλο υψηλότερο δεν μπορεί να έχει ακόμα και ο πιο φιλοσοφικός και δυσδυτικός και πολυπράγμονος από τον Θεό. «Τούτο γαρεστεί το των ορεκτών έσχατων». Αυτό ο Θεός δηλαδή είναι ό,τι μπορεί να ορεχθεί, να επιθυμήσει ο άνθρωπος. «Και ου γευόμενος πάσης θεωρίας ανάπαυσης». Και όταν γευθεί τον Θεό ο άνθρωπος, τότε καταπάβει κάθε θεωρία, κάθε σκέψης, κάθε επιθυμία, κάθε νόησης. Τώρα λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, απευθυνόμενος σε εμάς, είναι δυνατόν να ελπίζεις, αγαπητέ, ότι θα τα αποκτήσεις αυτά τα αγαθά, τα τόσο μεγάλα, που δεν υπάρχουν άλλα μεγαλύτερα, ενώ εσύ περνάς τον καιρό της ζωής σου με αδιαφορία, με αμέλεια, με ακιδεία, το ξοδεύεις αυτό το λίγο χρόνο, που όμως είναι ο κρίσιμος χρόνος για τη σωτηρία σου, στα μάταια, τον ξοδεύεις στη μέριμνα αυτού του κόσμου και σέρνεσαι στις ταλέπορες ειδονές του. Είναι δυνατόν, έπειτα από όλα αυτά, να αφήνεις την καρδιά σου να δηλιάζει, σκεπτόμενος τη λίγη σκληραγωγία, τη λίγη κακοπάθεια που απαιτούν οι εντολές και η τήρησή τους, προκειμένου να απολαύσεις τη χαρά του Παραδείσου. Αχ, αδελφέ, και δεν γνωρίζεις πως μία τέτοια σκληραγωγία και ένας τέτοιος κόπος που σου προξενεί τόση δόξα δεν πρέπει καν να ονομάζεται σκληραγωγία και κόπος? Τι είναι αυτός ο λίγος κόπος των λίγων ετών εδώ στη γη μπροστά σε αυτή την άπειρη μακαριότητα της αιωνιότητας στη Βασιλεία του Θεού? Ω μακάρι οι ιδρώτες σου, αδελφέ, διότι θα σου φέρουν τόση ανάπαυση. Ω μακαρία η απονέκρωση των παθών σου, η οποία θα σου προξενήσει τόση χαρά. Ω μακαρία η ταπείνωσή σου και κάθε άλλη αιτή που θα εργαστείς, γιατί αυτά όλα θα μεταβληθούν σε τόση τιμή και θα έχουν μια τέτοια ανταπόδοση. Και τι θέλει είναι, αδελφέ, το να κοπιάσεις εδώ στις λίγες αυτές μέρες σου? Τι σημασία έχει αυτό? Τι είναι μπροστά στην αιωνιότητα της χαράς το να κατοφρονηθείς εδώ λίγο, να περιφρονηθείς, να στενοχωρηθείς, να θλιβείς? Μία μόνη ώρα του Παραδείσου είναι αρκετή για να αντισταθμίσει κάθε βάσανό σου εδώ στη γη,
με άπειρο κέρδος. Γιατί τι λέει και ο 83ος ψαλμός, «Κρίσον ημέρα μία εν τεσαυλέ σου, υπέρ χιλιάδες». Είναι πολύ ανώτερη μια μέρα στις αυλές σου, στη βασιλεία σου, παρά χιλιάδες ημέρες μακριά από σένα. Και ένα μόνο γλυκί και γαλινό βλέμμα να σου δώσει ο Κύριος, αξίζει για μύριους θανάτους που θα μπορούσες να λάβεις για την αγάπη Του. Συλλογήσου τώρα και μέτρησε τι λογής καταφρόνηση έκαμες στον Παράδεισο αυτό και πώς τόσο πολύ έως τώρα τον λησμόνησες, τον έβγαλες από την ενθύμησή σου, σαν να μην ήταν αυτός η αληθινή σου πατρίδα, η κατοικία και η ανάπαυση. Γι' αυτό κάνει απόφαση, από εδώ και μπρος. Η πρώτη σου ενθύμηση, η πρώτη σου μνήμη, η πρώτη σου σκέψη, αυτό που θα κυκλοφορεί μέσα στο νου σου, να είναι ο Παράδεισος. Αν κλείνεις τα μάτια σου στον ύπνο, και τότε να θυμάσαι τον Παράδεισο. Αν περιπατάς, αν περιπατείς, αν δουλεύεις, αν κάνεις οτιδήποτε, πάλι να θυμάσαι τον Παράδεισο. Αυτή η ενθύμηση του Παραδείσου σε κάνει να καταφρονείς όλα τα πράγματα του κόσμου και να ζεις με το κορμί, με το σώμα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά με το νου σου να βρίσκεσαι στον ουρανό. Και ποιος ξένος δεν θυμάται την πατρίδα του, ακόμα και αν είναι η πιο ευτελής και ταπεινή, και εσύ ένας ξένος είσαι σε αυτόν τον κόσμο. Πώς λοιπόν δεν πρέπει να θυμάσαι την ουράνια πατρίδα σου, η οποία δεν είναι ευτελής, αλλά είναι υπέρλαμπρη, πανεφρόσιμη. Ου γάρφης είναι έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Μας διδάσκει το Πνεύμα του Άγιο, ο Απόστολος Παύλος, στην προς Εβραίους επιστολή. Δεν έχουμε εδώ μένουσα πόλη, δεν ήρθαμε για να μείνουμε εδώ. Δεν είναι εδώ η πόλη μας και η πατρίδα μας. Ζητάμε τη μέλουσα, την αληθινή πατρίδα μας, τον Παράδεισο. Ποιο ζώο, ποιο πετεινό, δεν θυμάται πάντοτε την κατοικία του, τη φωλιά του, όταν λείπει από αυτήν. Και γάρστρου θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος η άνε αυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτής, λέγει ο Δαβίδ. Το σπουργητάκι θυμάται το σπίτι του, το τριγώνι τη φωλιά του, που θα βάλει τα μικρά του τα νοσία, τα πουλάκια. Και εσύ που έχεις κατοικία τα αγαπητά σκηνώματα του Παραδείσου, δεν πρέπει να τα θυμάσαι και ακόμα να λιποθυμά για αυτά η καρδιά σου, τόσο πολύ να γλυκένεσαι με την εθίμησή τους, που να φτάνεις, θα λέγαμε, και μέχρι λιποθυμίας. Και να λες μαζί με τον Δαβίδ, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου, με τόσο πόθο, σχεδόν σβήνει η ψυχή μου, επιθυμώντας να είμαι στα σαυλάς του Κυρίου. Κι αν οι Εβραίοι, όταν σκλαβώθηκαν στη Βαβυλώνα, και αυτό πρόχριστου, και έχασαν όχι την Άνω Ιερουσαλήμ, αλλά την Επίγεια, την αγαπημένη τους πόλη, την Ιερουσαλήμ, τόσο πολύ πονούσε η καρδιά τους για αυτή την χαμένη πόλη, που για να τη θυμούνται εκεί στην εξορία, στη Βαβυλώνα, τι έκαναν, την σκάλισαν ο καθένας σε μία πέτρα στο δαχτυλίδι που φορούσε. Και όσες φορές έβλεπαν το δαχτυλίδι αυτό στο δεξί τους χέρι, έπαιρναν αφορμή να θυμούνται την επιθυμητή εκείνη επίγεια πατρίδα τους, την επίγεια Ιερουσαλήμ. Και γι' αυτό και σαν κατάρα έλεγαν αυτό το λόγο. Ποιο λόγο? «Εάν σε λησμονήσω Ιερουσαλήμ, να λησμονηθεί το δεξί μου χέρι. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου». Εάν λοιπόν εκείνοι ποθούσαν και λαχταρούσαν και θυμόντουσαν με τόσο ζήλο και εφήβραν και τρόπο για να θυμούνται
την επίγεια πατρίδα τους, την επίγεια Ιερουσαλήμ. Πόσο μάλλον εμείς, πόσο μάλλον εσύ αδελφέ, που είσαι σκλάβος εδώ στον κόσμο αυτό, πρέπει να πονείς για την Άνω Ιερουσαλήμ και να θυμάσαι συχνάκης, πολλές φορές, την όντως αγαπητή σου πατρίδα, την γη που ρέει μέλι και γάλα, την πεποθημένη Άνω Σιών. Μη σε παρακαλώ, μη φανείς χειρότερος από τους Εβραίους ως προς αυτό, αλλά στο εξής ένα πράγμα μόνο να ζητάς, μία μόνο επιθυμία να έχεις, πώς να κερδίσεις τον Παράδεισο, λέγοντας μαζί με τον προφήτη, μίαν ητις άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω, το κατοικί με εν οίκω Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου, του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου. Είναι από τον 26ο Ψαλμό. Ένα πράγμα, λέει ο Άγιος Δαβίδ, ζητάω από τον Κύριο. Αυτό θα ζητήσω, να κατοικήσω στο σπίτι του Θεού όλες τις ημέρες της ζωής μου και να θεωρώ, να βλέπω την τερπνότητα, τη χαρά, τη μακαριότητα, τη δόξα του Κυρίου. Και αντί για δαχτυλίδι που είχαν οι Εβραίοι εκεί οι εξόριστοι στη Βαβυλώνα, εσύ να έχεις ένα άλλο σημάδι για να θυμάσαι τον Παράδεισο. Και ποιο να είναι αυτό? Ο ουρανός. Όσες φορές βλέπεις τον ουρανό, να θυμάσαι την ουράνια πατρίδα σου και να λες αγαπητικά σε αυτήν, πότε, ω ποθητή μου Ιερουσαλήμ και γλυκητάτη πατρίς μου, πότε θα έλθω κι εγώ να απολαύσω τα κάλλη σου και τα αγαθά σου, πότε θα απολαύσω τη δόξα σου και το φως σου, πότε θα δω μέσα σε σένα το Θεό μου και ολοψύχως θα χαρώ, πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού, όπως λέει ο Ψαλμωδός, στον 41ο Ψαλμό, πότε θα φτάσω, πότε θα πετύχω να δω το πρόσωπο του Θεού, τη δόξα του Θεού. Φωνάζω μαζί με τον Δαβίδ, επιθυμεί και εκλείπει η ψυχή μου, επιθυμεί και σβήνει η ψυχή μου, πότε ήξω και οφθήσω με εσύ, τι εμεί εφροσύνη. Φωνάζω μαζί με τον ιερό Αυγουστίνο, πότε θα έρθω και θα σου φανερωθώ και θα σε δω. Εσένα που είσαι η χαρά μου και η εφροσύνη μου. Τέλος πάντων, ευχαρίστησε τον Κύριο που σου ετοίμασε τόσα αγαθά στον Παράδεισο και παρακάλεσε τον με όλη σου την καρδιά να σε κυβερνά. Όχι εσύ να κυβερνάς τον εαυτό σου, ούτε οι άλλοι να κυβερνούν εσένα, ούτε ο κόσμος, ούτε η μόδα, ούτε τα πάθη, ούτε η αμαρτία, ούτε οι επιθυμίες οι μάταιες των κοσμικών ανθρώπων, τι θα πάμε, τι θα πιούμε, πώς θα καλοπεράσουμε. Αλλά εσύ, Κύριε, να με κυβερνάς, αυτό να παρακαλέσεις. Εσύ να είσαι ο βασιλεύς μου. Ευχαρίστησε τον λοιπόν που σε ετοίμασε τόσα αγαθά και παρακάλεσε τον με όλη σου την καρδιά να σε κυβερνά. Εις τρόπον ώστε, από τώρα και στο εξής, να μην μακρύνεις ποτέ από την στράτα εκείνη, από τον δρόμο εκείνο που σε οδηγεί στην κληρονομία του Παραδείσου. Γιατί δυστυχώς πολλοί ξεκινούν, αρχίζουν να βαδίζουν αυτό το δρόμο, αλλά στην πορεία φεύγουν, παρεκκλίνουν. Παρακάλεσε τον Κύριο να μην σε αφήσει να ξεφύγεις από την ορθή οδό. Αυτή η οδός είναι η υποταγή και η φύλαξη των θείων του εντολών. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς. Εκείνος είναι που με αγαπάει, λέει ο Χριστός μας. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε τις θείες εντολές. Όχι να φτιάχνουμε δικές μας οδηγίες και εντολές. Ή να ακολουθούμε τις οδηγίες του κόσμου. Και όταν μας παρουσιάζονται αυτές οι εντολές του Θεού, εμείς να βρίζουμε αυτούς που μας τις παρουσιάζουν και να τους λέμε αυστηρούς και σκληρούς και άτεκτους, ενώ αυτοί απλώς κάνουν το έργο του Θεού. Μας παρουσιάζουν και μας γνωστοποιούν τις θείες εντολές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ορίζουμε λοιπόν τις εντολές. Οφείλουμε να τις γνωρίζουμε. Αλλά δεν αρκεί αυτό.
θα πρέπει και να υπακούμε στις συντολές. Και τότε θα μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή την άλλη τη μακαριότητα του Παραδείσου. «Η θέληση σε ευθύνη στην ζωή, τήρησον τα συντολάς», λέγει ο Κύριος. Ας τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά. Και ας παρακαλέσουμε, όπως και σήμερα παρακαλέσαμε, την Παναγία μας να μας ανοίξει την πίτη, να μας ανοίξει την πόρτα του Παραδείσου. Με τη Θεία της Χάρη να μας ενισχύσει, ώστε να γίνουμε πραγματικά άνθρωποι του Θεού, υποτακτικοί του Θεού, και όχι του κόσμου και των παθών και της αμαρτίας και του διαβόλου, για να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.